Το πρόγραμμα, όπως κάποιοι θα είχατε πληροφορηθεί, ήδη είχε περάσει εδώ και 2 μήνες περίπου από την Οικονομική Επιτροπή. Είχαμε δρομολογήσει και ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα ανακοινωθεί, διότι δεν είχαμε το πρωτόκολλο και τους περιορισμούς. Είχαμε την εντύπωση, αυτό αφήνανε να εννοηθεί, ότι θα είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα και υφίστατο ήδη μια οργάνωση σχεδόν σε κάθε χωριό του Δήμου Μυτιλίνης. Είχαμε οργανώσει και τα πανηγύρια, είχαμε συνονιθεί και με τοπικούς συλλόγους κτλ. Επειδή όμως δεν ανακοινώναμε όμως, επειδή περιμέναμε το πρωτόκολλο για να δούμε τι έχουμε στα χέρια μας και προκειμένου να κινηθούμε βάσει των δεδομένων που έχουμε. Με το πρωτόκολλο όπως το ακούσατε, με την οδηγία του Υπουργείου Πολιτισμού, ήρθαμε σε συνεννόηση με τους τοπικούς συλλόγους και αυτό καταλαβαίνετε διότι ως διεύσωση αντιδημαρχία δεν έχουμε το προσωπικό, είμαστε 3 άνθρωποι μόνο εδώ πέρα, διοικητικό προσωπικό, δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις με την τήρηση των μέτρων, τηρουμένων των μέτρων στα χωριά και στις δημοτικές ενότητες. Εξάλλου μπήκονται και περιορισμοί, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πανηγύρια δεν μπορούν να γίνουν, εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους δεν μπορούν να γίνουν γιατί θα υπάρχουν όρθιοι. Ως εκ τούτου επικοινωνήσαμε με όλους τους συλλόγους, εκείνους που θέλουν και μπορούν να το κάνουν, να αναλάβουν την οργάνωση και να την ευθύνη, την οργάνωση και τη στήριση των μέτρων και να αναλάβουν την όποια ευθύνη ώστε να οργανωθούν εκδηλώσεις και σε κάποιες δημοτικές ενότητες. Ένα εκ τούτου του λόγου ενισχύσαμε τον κωδικό για τα σωματεία, ήρθαμε σε επαφή με όλους τους συλλόγους, κάποιοι δήλωσαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν φυσικά και είναι πολύ, και πολύ κατανοητό, έτσι είναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιοι σύλλογοι που μπορούν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις σε χώρο που τηρεί τις προϋποθέσεις, δέχτηκαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να το κάνουν και τους χρηματοδοτούμε. Το πρόγραμμα λοιπόν που θα ήθελα να σας ανακοινώσω, να ξέρετε ότι ενισχύσαμε αρκετούς συλλόγους όπως τους Αστέγους και άλλα θεατρικά σωματεία και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Ξεκινάνε οι εκδηλώσεις του κάστρου στις 30 Ιουνίου με μια θεατρική, παιδική θεατρική παράσταση. Θα ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μεγάλες παραγωγές. Τώρα, το πρόγραμμα φυσικά θα σας το δώσω. Επιγραμματικά θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλές θεατρικές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις και έχουμε και μεγάλες θεατρικές παραγωγές. 30 Ιουνίου, παιδική θεατρική παράσταση Αλίκη στη χώρα των παραμυθιών. 4 Ιουλίου έχουμε ένα θέαμα με το Μάγο Σανκάρα για τους μικρούς μας φίλους. Την Τετάρτη 7 Ιουλίου έχω τον Μάγο του Ως, μια θεατρική, παιδική θεατρική παράσταση. Στις 8 Ιουλίου πάλι η παιδική θεατρική παράσταση. Στις 16 Ιουλίου, εδώ έρχομαι στις συναυλίες, έχουμε την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού με την Ελένη Βιτάλη. Στις 19 Ιουλίου έχουμε μια θεατρική παράσταση από το Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης, η είσοδος είναι ελεύθερη, η Χαρτοπέχτρα. Στις 20 Ιουλίου μια άλλη παιδική θεατρική παράσταση. Στις 23 Ιουλίου παραμονή του Ερωτασμού της ημέρας της Δημοκρατίας, το συνδυάζουμε και έχουμε τον ύμνο στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού, όλος ο ύμνος στην ελευθερία, στο κάστρο Μυτιλίνης, με τραγουδιστές της λυρικής σκηνής, με μέλη της ορχήστρας της ΕΡΤ και την παρουσίαση θα την κάνει ο ηθοποιός Κώστας Κόκλας. Στις 25 Ιουλίου συνεχίζουμε με παιδική θεατρική παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» με τον Θανάση Τσαλνταμπάση. Στις 28 Ιουλίου έχουμε με την ορχήστρα, με το σχήμα Πέλαγο συναυλία αφιέρωμα στη Μεσόγειο. Στις 29 Ιουλίου πάλι έχουμε παιδική θεατρική παράσταση Καραγκιόζης. Στις 30 Ιουλίου έχουμε με τοπικό σχήμα παιδική θεατρική παράσταση Πυρηγκύψο και ο Βάτραχος. Στις 31 Ιουλίου έχουμε συναυλία με τους Links. Στις 1 Αυγούστου πάλι παιδική θεατρική παράσταση. Στις 4 Αυγούστου έχουμε τη δεύτερη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού με την ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη, 4 Αυγούστου, με τον Κώστα Μακεδόνα και την Μπέγκη Ζήνα, στο κάστρο της Μυτιλίνης. Ακολουθούν παιδικές θεατρικές παραστάσεις.
όπως το κρυφό σχολείο, το νηφικό κρεβάτι, μεγάλες παραστάσεις για μεγάλους. 18 Αυγούστου είναι η κεντρική μεγάλη συναυλία σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλογο ΠΑΣ Λέσβου στο γήπεδο Μυτιλίνης με την Άλκηση Πρωτοψάλτη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα ήθελα να, στις δύο μεγάλες ωραίες θεατρικές παραστάσεις, αξίζει τον κόπο, για μεγάλους είναι τα «Κάποτε στο Βόσπορο», η οποία είναι με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Δημήτρη Πιατά, Θεοφανία Παπαθωμά, Ευαγγελία Μουρμούρη, Παρθένο Χοροζίδου και Ελένη Καρακάση, είναι στις 20 Αυγούστου στο Κάστρο Μυτιλίνης. Είναι μια φεστιβαλική παράσταση, η οποία θα παίξει και στην Επίδαυρο, θα έρθει από εκεί, εδώ. Όχι, Επίδαυρο ή Ρόδο, μου φαίνεται, στο φεστιβάλ Επίδαυρο. 22 Αυγούστου έχουμε μια άλλη μεγάλη θεατρική παράσταση, «Μια χώρα, δύο ένωση μετά», αφιερωμένο και αυτή στο 21, με τον Γιάννη Νταλιάρη, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Βασιλική Τροφάκου, τον Τάνι Γιανακόπουλο, την Αμαλία Νίνου. Υπάρχουν και άλλες ωραίες παραγωγές, φέτος για μεγάλους, με εξέχοντες ηθοποιούς. Επειδή ο πολιτισμός είναι για τον κόσμο και η δουλειά μας ως Δήμος είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο, να βοηθάμε τον κόσμο, προσπαθήσαμε και δεδομένων και των συνθηκών ότι η καιρή είναι πολύ δύσκολη και ο κόσμος έχει στριμωχτεί, επιτρέψουμε τη φράση, οικονομικά. Οι συναυλίες όσον αφορά την συναυλία με την Ελένη Βιτάλη στις 16 Ιουλίου και η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, έχει αναλάβει ο Δήμος τα περισσότερα, σχεδόν όλα, όχι τα περισσότερα, όλα τα έξοδα, θα είναι μόνο 10 ευρώ. Όσον αφορά την συναυλία που αφορά τον ύμνο στην ελευθερία 23 Ιουλίου, η είσοδος είναι ελεύθερη και το ίδιο, γιατί θα ήθελα να καταλήξω εκεί, στις 30 Αυγούστου έχουμε μια συναυλία, δεν μπορούσε να λείπει, με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη, μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής, ουσιαστικά είναι ένα ρεσιτάλ παραδοσιακής μουσικής με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη, αφαιρωμένο με θέμα ταξίδι στον ελληνισμό της Ανατολής, το είπε και αυτή χρηματοδοτεί ο Δήμος, και η είσοδος με συμμετοχή και τοπικών καλλιτεχνών, και η είσοδος θα είναι και εκεί ελεύθερη. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας πω ότι από τους συλλόγους οι οποίοι όσον αφορά στις περιφερειακά ανέλαβε την ευθύνη της οργάνωσης και χρηματοδοτούμε το Σωματείο Εν Γνώση που θα κάνει μια παράσταση στο Δημοτικό Σχολείο Τρίγωνα, το Σύλλογο Γυναικών Μόριας, η οποία θα παρουσιάσει 21 Ιουλίου στη Μόρια ένα βιβλίο της κυρίας Ειρήνης Βεκρή, «Ο άνθρωπος που έκανε τις κεδονιές να θύσουνε», με ομιλήτρια τη συγγραφέα του βιβλίου, και θα πλαισιωθεί και η εκδήλωση. Χρηματοδοτούμε τον διάπλο της Μικρασιατικής Μνήμης που θα γίνει σε συνεργασία, που ο οποίος γίνεται με τον, από τον Παγιεργοτικό Σύλλογο, την Αναγέννηση Ποσειδώνα Περάματος, το Σύλλογο Μικρασιατών Σκάλας Μελουτρών, το Δελφίνι, και τον Παγιεργοτικό Αθηνών. Χρηματοδοτούμε τον φορέα, την Άμικε Βίζιτα Γιάσος, η οποία αφορά ένα ταξίδι στον χρόνο με κάποιες δράσεις οι οποίες θα γίνουν από 31 Εβδόμου έως 1 Οκτώβου στην Αγιάσο, με ευθύνη του φορέα. Οργανώνουμε, χρηματοδοτούμε το Σύλλογο Αιγαία του Πλωμαρίου, ο οποίος θα διοργανώσει με το τρίο Μουσικάντε, τον κύριο τον Μανώλη Καραντίνη, τη γιορτή του Ούζου στο Πλωμάρι, τελευταίο Σαββατοκύριακο. Χρηματοδοτούμε τον Πανγεραγωτικό Σύλλογο, ο οποίος στις 7-8, αν δεν απατώμε, θα γίνει μια βραδιά αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελίτη, στο Μουσείο Βρανά, με επαγγελίες ποιημάτων, έκθεση οπτικού υλικού και μελοποιημένη ποιήθηση του Οδυσσέα Ελίτη, με την νεοσύστατη, να το πούμε, ορχήστρα εκ των πραγμάτων πάλι του Δήμου Μυτιλίνης, στην οποία επιχειρούμε πλέον να δώσουμε πάλι μορφή, σάρκα και οστά. Στους Λάμπου Μήλους γίνεται έκθεση φωτογραφίας.
Χρηματοδοτούμε επίσης τον Σύλλογο Λιοστάση, ο οποίος μας πρότεινε και αναλαμβάνει την ευθύνη για την διενέργεια μιας παιδικής θεατρικής παράστασης Καραγκιόζη στα Λουτρά. Αλλά και θα έρθω εδώ, γίνεται μια πάρα πολύ ωραία δράση, φορέας υλοποίησης είναι το Λιοστάση, με το Open Lesbos και το Μουσικό Σχολείο, με σκοπό την ανάδειξη μνημείων της πόλης. Έτσι, με σκοπό την ανάδειξη των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων της περιοχής μας, οι μαθητές θα σχολιάσουν μουσικά το Λεμβουργείο της Παναγιούδας, το πρώην θέατρο ΦΟΜ, το πρώην ελαιοτριβείο της νυν κατοικίας Έφης Μουφλουζέλης στο κέντρο της Λέσβου, το ελαιοτριβείο Βαλιάδη, το μεζοδοπολείο, το σπίτι μου στα Λαδάδικα Μυτιλίνης. Προσπαθούμε να δείξουμε κάποια αρχιτεκτονικά το πόσημα. Χρηματοδοτούμε τη δράση αυτή, είναι συνεργασία και θα ακολουθήσει μια συναυλία, αναλαμβάνω την ευθύνη της οργάνωσης, μια συναυλία στο κάστρο, όχι στο χώρο που γίνονται, όχι στη Δυτική Τάφρα που γίνονται εκδηλώσεις μας, εκτός ως επίλογο της όποιας αυτής δράσης, με το Μουσικό Σχολείο, ώστε να δειχτούν από ό,τι γνωρίζω και ξέρω, ταυτόχρονα με αυτό το μουσικό σχολιασμό θα ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο και με live streaming θα παρουσιάζουν και θα αναδεικνύουν τα κτίρια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και ήταν αδύνατο να την αγνοήσουμε. Να επανέλθω, αν επιτρέπετε, καθώς θα πρέπει να είμαι αναλυτικός όπως το ζητήσατε. Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Ελίτης συναντά τον αθλητισμό στην Παναγιούδα και στο Μουσείο Βρανάπαλη του Παπάδου, το θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Μυτιλίνης ανεβάζει την παράσταση «Το Ελεύθερο Ζευγάρι», μια κωμωδία, η οποία θα παιχτεί και στο Μουσείο Τεριάντα αναλυτικά, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα που θα σας δοθεί. Παράλληλα όμως, και αυτό φέτος που επιχειρούμε, είναι κάποιες παράλληλες δράσεις, οι οποίες βέβαια τις βάζουμε στο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρουμε τα πρωτόκολλα βάσει των πρωτοκόλων που θα ισχύουν αυτή τη χρονική περίοδο. Το πρώτο που κάνουμε είναι ότι θέλουμε να αναδείξουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης, Ευγενία Κλειδαρά, η οποία πραγματικό είναι ένα μελίσι πολιτισμού. Και γίνονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Έχει, όπως δεν ξέρω, είχατε ενημερωθεί πριν πολύ καιρό, έγινε και μία δωρεά από κάποιο ίδρυμα γύρω στα 400 βιβλία. Οι κοπέλες έχουν πολύ μεράκι και φιλότιμο και είπαμε από τις 15 Ιουλίου να ξεκινήσει δημιουργική απασχόληση έξω στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Υπάρχει ένα μικρό αλεσάκι ακριβώς απέναντι που είναι έτσι κατάλληλα διαμορφωμένο, έχει και ένα τοίχο, τα παιδιά μπορούν να προφυλάγονται και να γίνονται κάποιες δύο φορές την εβδομάδα κάποιες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης. Στο πρόγραμμα γράφω και το τηλέφωνο και τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Λέμε να το ξεκινήσουμε στις 15 Ιουλίου, φυσικά βλέποντας και πράττοντας με το τι θα ισχύει. Επίσης, στις 16 Αυγούστου, όπως το είχατε πληροφορηθεί, φιλοδοξούσαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη επιτέλους έκθεση βιβλίου που πρέπει και επιβάλλεται να γίνεται στον τόπο. Έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά φυσικά δεν ξέρουμε αν φυσικά μπαίνει στο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνεται όσον αφορά τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς. Θα πρέπει να ρωτήσουμε αν θα μας επιτραπεί ή όχι. Εν τούτης όμως, επειδή έχει γίνει προεργασία, έχουν δηλωθεί συμμετοχές, θα μπει στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να την υλοποιήσουμε. Θέλω να πω το εξής και να τονίσω ότι το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο όπως ισχύει το πρωτόκολλο. Δηλαδή, ανακοινώνουμε πρόγραμμα όπως μας επιτρέπει το πρωτόκολλο. Προσκαλούμε τον κόσμο όπως επιτρέπει το πρωτόκολλο. Εάν οι συνθήκες, και επειδή πρέπει να βγει κάποιο πρόγραμμα, άρα τη δεδομένη χρονική στιγμή, το πρόγραμμά μας βγαίνει ως έτσι. Εάν μακάρι τα πράγματα ανοίξουν περισσότερο, επιτραπούν, δοθεί περισσότερο ελευθερία, ως Δήμος Μυτιλίνης, ως Αντιδημαρχία Πολιτισμού, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε
να γίνουν και άλλες δράσεις, οι οποίες, αν και δεν θα περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα, ωστόσο θα τις βοηθάμε, θα τις ανακοινώνουμε δελτίο τύπου και θα προσπαθούμε να τις προβάλλουμε ώστε να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά με βάση τις τωρινές συνθήκες δεν μπορούσε να βγει κάποιο άλλο πρόγραμμα πλην αυτό που ανακοινώθηκε.